σας. Το όνομά μου είναι Χάρον. Περάσαμε από πολλά κύματα για να φτάσουμε εδώ, ξεκινώντας από την πρώτη ιδέα που είχα πριν από πολλά χρόνια. Έχει στραγγίξει όλα τα νερά. Παντού υπάρχει ξηρασία. Αδειάσανε όλα τα ποτά. Μιλάμε για τον κάτω κόσμο. Ο πυρήνας του μύθου του Ορφέα και της Ευρυδίκης είναι ακριβώς αυτό. Και μιλάμε και για την απώλεια. Η απώλεια είναι η απώλεια της Ευρυδίκης, είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίζει να ταξιδέψει στον κάτω κόσμο ο Ορφέας. Η απώλεια είναι και το κεντρικό θέμα αυτού του έργου, αυτής της παράστασης, αυτής της performance. Και ξεκινάει από τον ίδιο το μύθο, ο οποίος αναφέρεται πάρα πολλές φορές μέσα στην παράσταση, αλλά φτάνει και σε καθημερινές ιστορίες που έχει ζήσει ο καθένας μας ή μπορεί να ζήσει ο καθένας μας, που έχουν σχέση με την απώλεια του αγαπημένου προσώπου, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ποιος με έφερε εδώ? Όταν κατέβηκα τα σκαλοπάτια του τελευταίου υπογείου, εντυπωσιάστηκα πολύ τις σταλακτίτες και σταλαγμίτες, τις μουσικές υποχθόνιες, τις μορφές φρικαστικές. Έπεσε από τον έβδομο όροφο, αφού πρώτα βέβαια δολοφόνησε τον αδελφό του. Το ένα κακό πάνω στο άλλο. Κανονικά, με τόσες αποκαλύψεις θα έπρεπε να σας βάλουμε να υπογράψετε μία συμφωνία, μία αποκάλυψη. Η εμπειρία είναι συγκλονιστική. Θεωρώ ότι είτε είσαι ηθοποιός σε αυτό το project, είτε είσαι θεατής. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Είναι πολύ τιμητικό να δουλεύεις σε ένα τέτοιο project και υπό τη μαεστρία καθοδήγηση του Γιάννη Χουβαρδά. Βάλαμε όλη την ψυχή μας και νομίζω ότι βγήκε ένα άρτιο αποτέλεσμα από όλους μας και από το feedback του κόσμου καταλάβαμε ότι έχει πετύχει το project. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Μία εμπειρία, έτσι χαρακτηρίστηκε από όλους τους θεατές που είχαν την τύχη πραγματικά να το βιώσουν όλο αυτό. Και για μας που ήμασταν κάτι σαν κάτοικοι αυτού του υπέροχου ξενοδοχείου Σπέκτρ, που είναι μία μεταφορά του Άδη, όπου απεγνωσμένα ψάχναμε ο καθένας την Ευρυδίκη του ή τον Ορφέα του. Δεν μιλούσες πια, δεν επικοινωνούσες, μόνο τραγουδούσες. Και αυτό χωρίς την όμορφη και λαριστή φωνή σου. Βράχνασες. Και πια το τραγούδι σου είχε κάτι αλόκοτο, κάτι τρελό. Στο τέλος, σταμάτησα κι εγώ να μιλάω και τραγουδούσα μόνο. Βραχνά. Γεια σας. Είναι από την άλλη πλευρά. Η εμπειρία βασικά ήταν όταν έρχεσαι στην Ελευσίνα. Όλοι μας μεταξύ μας κάπως έχουμε ξαναδουλέψει, κάπως έχουμε ξαναβρεθεί, γνωρίζουμε λίγο ένας τον άλλον. Η μεγάλη εμπειρία ήταν να ερχόμαστε σε αυτό το μέρος, στην Ελευσίνα, σε αυτούς εδώ τους χώρους, τους υπέροχους, και να ταξιδεύεις μαζί με τους χώρους πια. Οπότε ήταν σαν να μας καθοδηγούν οι χώροι στο συγκεκριμένο project. Το ιδανικό ζευγάρι, το τέλειο. Κοκτέιλ. Αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς είναι ένα ταξίδι πολύ συναισθηματικό, γιατί ξεκινάει από τα μέσα και τις εσωτερικές διαδικασίες ενός ανθρώπου και φτάνει μέχρι την ολοκλήρωσή του και μετά, ας πούμε, το θάνατο της ιδέας, η οποία μπορεί να πεθάνει με επιτυχημένο ή μη επιτυχημένο τρόπο. Το ότι εδώ έχουμε πάει καλά είναι μια ένδειξη ότι ήταν επιτυχημένος ο τρόπος, οπότε είναι όλα τα συναισθήματα που μπορεί να κουβαλάει κανείς σε ένα τέτοιο ταξίδι.
Είναι κάτι που είναι once in a lifetime experience. Μια φορά στη ζωή σου θα σου συμβεί αυτό. Είμαι εκείνη! Αλλά και εκείνος! Δηλαδή εμείς! Συνέβη μία συνάντηση. Η συνάντηση ήταν η δική μου ιδέα και ο τρόπος της πραγματοποίησής της με τις δυνατότητες που παρήχε το Παλαιό Ελαιοργείο. Έχει τρεις αίθουσες το Παλαιό Ελαιοργείο ως γνωστόν και έτσι μπορέσαμε να αρθρώσουμε την πορεία των θεατών μέσα από τον Άδη, μέσα από τον κάτω κόσμο, ξεκινώντας από την πόρτα, από την πύλη του Άδη, την πόρτα ενός ξενοδοχείου, μπαίνοντας στη ρεσεψιόν και στο λόμπι που ήταν η πρώτη αίθουσα, μετά ακολούθησε η δεύτερη αίθουσα που ήταν το μπαρ και η αίθουσα χορού και στην τρίτη αίθουσα είναι τα δωμάτια. Αυτή η διάρθρωση που υπάρχει στα κτίσματα του Παλαιού Ελαιοργείου ήταν ιδανική για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτή η παράσταση. Εδώ όλα επαναλαμβάνονται. Όλα είναι ιδανικά, μοναχικά και ακριβώς τα ίδια. Αδύνατο να αποτυπωθεί αυτό το χρώμα. Εκείνος, για λόγους που εκείνη δεν κατάλαβε ποτέ, εξαφανίστηκε ευνίδια ένα βράδυ από προσώπου γης. Σε ψάχνω απεγνωσμένα ανάμεσα στους άλλους επισκέπτες και περιμένω πότε θα γυρίσεις, πότε θα σε ξαναδώ και σήμερα, επιτέλους, σε βρήκα. Τα μηνύματα που πήρα από φίλους και δικούς μου ανθρώπους που ήρθαν να τη δουν ήταν ότι αισθανόμαστε πάρα πολύ τυχεροί που καταφέραμε και είδαμε αυτήν την παράσταση. Η Βασιλική γεννήθηκε τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα. Είναι ακριβώς όπως το φανταζόμασταν στα όνειρά μας. My fancy wit exploded.